Πάτησες play σε αυτό εδώ το βίντεο, καλά να πάθεις. Είμαι η Ελένη και καλώς όρισες στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα βιντεάκι. Ένα βίντεο που θα αφιερώσουμε, αγαπημένα μου κορίτσια, στο skin care μας. Έβαλα ένα challenge στον εαυτό μου. Έβαλα το challenge και μου είπα, από όλα αυτά τα προϊόντα που έχεις για την περιποίηση του προσώπου σου, διάλεξε τα 10 αγαπημένα σου για να τα παρουσιάσεις στα κορίτσια να κάνουμε ένα ωραίο βίντεο. Σε καμία περίπτωση δεν κατάφερα να βγάλω μόνο 10 προϊόντα. Αποφάσισα να απορρίψω το challenge και να σου δείξω απλώς τα αγαπημένα μου προϊόντα που είναι λίγο παραπάνω από 10. Ωστόσο, μιλάμε για προϊόντα που χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό διάστημα. Τα περισσότερα από αυτά είναι πάνω από εξάμηνο. Κάτι που σημαίνει ότι έχω πλήρη και εμπεριστατωμένη άποψη για την αποτελεσματικότητά τους και είμαι εδώ για να σου το παρουσιάσω ένα προς ένα. Πάμε στο βίντεο. Πριν ξεκινήσω να σου δείχνω τα προϊόντα μου, θέλω να κάνω ένα μικρό πρόλογο για το τι σημαίνει skin care. Το skin care είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στις δικές σου ανάγκες, τόσο της επιδερμίδας σου, όσο και της καθημερινότητάς σου. Τι σημαίνει αυτό? Ανάλογα με τον προσωπικό ελεύθερο χρόνο που διαθέτεις, πρέπει να δημιουργήσεις, να φτιάξεις και να προσαρμόσεις τη ρουτίνα σου, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες της επιδερμίδας σου. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό στο skin care σε ό,τι αφορά τα πόσα βήματα κάνεις για να ολοκληρώσεις την περιποίηση του προσώπου σου. Δηλαδή, υπάρχουν οι γυναίκες σαν εμένα που θα χρησιμοποιήσουν και 2 τόνερ να τα κάνουν layering, θα βάλουν και 2-3 serum, θα βάλουν και την κρεμούλα τους, θα βάλουν και τη μασκούλα τους, θα τα κάνουν όλα σε υπερθετικό βαθμό. Εάν τα προϊόντα και τα συστατικά τους συνδυάζονται σωστά και έχουν και στοχεύουν σε μια συγκεκριμένη ανάγκη της επιδερμίδας, δεν υπάρχει κανένα θέμα με αυτό. Εάν είσαι από τις πιο μινιμαλίστριες, εκείνες τις γυναίκες που θέλουν πιο γρήγορη τη ρουτίνα τους και προτιμούν λίγα και στοχευμένα προϊόντα, πάλι δεν κάνεις κάτι λάθος. Αρκεί κάθε φορά να επιλέγουμε και να συνδυάζουμε σωστά τα προϊόντα μας, χωρίς να υπερβάλλουμε, χωρίς να παραγεμίζουμε και να μπουκώνουμε το δέρμα μας με ενεργά συστατικά τα οποία δεν θα αντέχει ενδεχομένως, και σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δεχτώ ότι το αντιλιακό σου δεν το φοράς καθημερινά. Αυτό είναι ένα step που δεν παραλείπεται από καμία από εμάς. Πάμε όμως να σου δείξω τα προσωπικά μου αγαπημένα προϊόντα, εκείνα που ευθύνονται για την αλλαγή στο πρόσωπό μου, που πολλές από εσάς έχετε παρατηρήσει και μου έχετε επισημάνει σε σχόλια και εδώ και στο TikTok, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που ευθύνεται για την αλλαγή στο πρόσωπό μου είναι ότι άλλαξε η ψυχολογία μου. Δεν θα πω τα ίδια και τα ίδια. Ένα δύσκολο καλοκαίρι έριξε πάρα πολύ την ψυχολογία μου, αύξησε πάρα πολύ τις στρεσογόνες ορμόνες στον οργανισμό μου και αυτό είχε ως συνέπεια να ξεσπάσει και στο δέρμα μου, διότι το δέρμα μου είναι και ένα προβληματικό δέρμα, το οποίο πάρα πολύ εύκολα συνδυάζεται με την ψυχολογία μου. Φαντάζομαι σε όλες τις γυναίκες ισχύει κάτι τέτοιο. Στη φάση λοιπόν που έχω ηρεμήσει και έχω ξαναβρει τους ρυθμούς μου και την αγαπημένη μου ρουτίνα, την αγαπημένη μου καθημερινότητα, το δέρμα μου άρχισε και αυτό να απαλλάσσεται σιγά σιγά από αυτή την επιβάρυνση που είχε υποστεί. Σε συνδυασμό βέβαια με όλη την εντατική φροντίδα που του προσέφερα, διότι εάν εγώ το είχα αφήσει απλά και μόνο στην ψυχολογία και να περιμένω πότε αυτή θα αλλάξει, δεν θα είχαν γίνει πολύ γρήγορες και ραγδαίες αλλαγές. Και πάνω σε αυτό θέλω να σου πω ότι όποιο είδους ρουτίνα και να έχεις αποφασίσει να κάνεις, τη μινιμαλιστική, τη maximal ρουτίνα, έχεις στο νου σου ότι δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζουν την εμφάνιση και την υγεία της επιδερμίδας σου. Υπάρχουν άλλοι τόσοι παράγοντες που επηρεάζουν την όψη και την υφή της επιδερμίδας μας. Θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν με έβλεπε να βάζω τις κρέμες μου, να πλένω το πρόσωπό μου με τα καθαριστικά μου κτλ. Πάτε, ερχόταν και μου έλεγε: άντε καλέ, τι τα βάζετε αυτά τα χημικά στο πρόσωπό σας? Εγώ με ένα σαπουνάκι το έπλαινα το πρόσωπό μου χρόνια τώρα και βάζω και μια νιβέα και με μια χαρά. Θέλω να πω ότι η γιαγιά μου δεν έκαμνε κάτι λάθος. Μια χαρά τα έκαμνε. Εγώ όμως, αν σήμερα πλένω το πρόσωπό μου με ένα νερό και βάζω μια νιβέα, κάνω σίγουρα κάτι λάθος. Και θα σου πω γιατί. Όσο minimal και αν θέλεις τη ρουτίνα σου, κάποια πράγματα είναι βασικά και πρέπει να γίνουν. Η κοινωνία μας δεν είναι το ίδιο δομημένη με την κοινωνία του άλλοτε. Το καταλαβαίνεις και το βλέπεις και εσύ άλλωστε, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Το άγχος, η πίεση, το στρες είναι πολλαπλάσια και πολύ πιο αυξημένα από κάποιες άλλες εποχές. Και αυτό έχει αντίκτυπο στην επιδερμίδα σου. Επίσης, η ατμοσφαιρική ρύπανση
Είναι ένας παράγοντας που παίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στην επιδερμίδα σου και πίστεψέ με, οι γιαγιάδες μας ζούσαν σε ένα πολύ πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον. Οπότε, καθώς οι παράγοντες που επιβαρύνουν την επιδερμίδα μας αυξάνονται, ίσως θα έπρεπε να αυξηθεί και η φροντίδα που τις παρέχουμε. Και βλέποντας το χρονόμετρο της κάμερας, σαν να είπα πολλά, πάμε να σου παρουσιάσω τα αγαπημένα μου προϊόντα. Θα ξεκινήσω με ένα καθαριστικό μισελάρ. Δεν το χρησιμοποιείς το πρωί σε καμία περίπτωση το μισελάρ. Το μισελάρ είναι εκείνο εκεί το προϊόν που ξεβάφει και απομακρύνει από την επιδερμίδα σου το μακιγιάζ, τους ρήπους και το αντιλιακό σου. Λατρεμένο, αγαπημένο, από την ώρα που μπήκε στα προϊόντα μου, στη συλλογή μου, αυτό εδώ το καθαριστικό, γίνεται ριστόκ και ριστόκ ξανά και ξανά. Θα βρεις τα συστατικά του υαλουρονικό οξύ, εχύλισμα, αγκουριού, βαμβακιού και χαμομηλιού. Και από τα συστατικά και μόνο καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα μισελάρ που δεν θα αποξηράνει την επιδερμίδα σου. Θα την καθαρίσει, ναι, μεν σε βάθος, αλλά θα την αφήσει παράλληλα ενυδατωμένη. Και αυτό είναι αυτό που αγαπώ σε αυτό εδώ το μισελάρ. Κάνει τη δουλειά του ντεμακιγιάζ πάρα πολύ εύκολη, χωρίς να γδέρνω το προσωπάκι μου. Εκτός από το μισελάρ, ένα άλλο βήμα που χρησιμοποιώ εγώ για να ξεβάψω και για να καθαρίσω την επιδερμίδα μου το βράδυ και πάντα και μόνο βράδυ, είναι αυτό εδώ το προϊόν από την εταιρεία Skin 1004. Πρόκειται για το καθαριστικό Light Cleansing Oil. Ένα καθαριστικό σε μορφή ελαίου, το οποίο προτιμάτε κατά το πρώτο βήμα του Double Cleansing. Το συγκεκριμένο έχει μέσα μη φάγες οργόνα έλαια, δεν επιβαρύνει και δεν φράζει τους πόρους μου. Βάζεις 1-2 παμπ στην παλάμη σου, ζεσταίνεις λίγο το έλαιο και ξεκινάς να κάνεις περίπου ένα λεπτό μασαζάκι σε όλο το πρόσωπο. Αφαιρεί τα πάντα, καταπραίνει ταυτόχρονα την επιδερμίδα, βγάζει από μέσα προς τα έξω όλες τις ακαθαρσίες και εννοείται, καθότι είναι έλαιο, έχει την ικανότητα να διασπά το αντιλιακό σου που έχει και αυτό βάσει το έλαιο, το make-up σου, το foundation που έχει και αυτό βάσει το έλαιο. Συνήθως η διαδικασία που χρησιμοποιώ είναι να ξεκινάω με αυτό και να το απομακρύνω με το μισελάρ της Καρίστεα. Και τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι αυτό το προϊόν απλά σου το έδειξα και δεν σου το παρουσίασα. Το θεωρώ τόσο δεδομένο ότι ξέρεις πια ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι από την Καρίστεα. Δηλαδή εντάξει, μίλησα και δεν είπα ποιο είναι αυτό εδώ το προϊόν. Καταπληκτική YouTuber ή YouTuber της καρδιάς σου. Δηλαδή αν ήμουν σε πάγκο της Λαϊκής, άνετα το σύνθημά μου θα μπορούσε να είναι εδώ το καλό review. Σοβαρεύομαι και προχωράω. Αφού λοιπόν έχω περάσει με το λάδι το πρόσωπό μου, το έχω απομακρύνει με το μισελάρ, έρχεται η ώρα να περάσουμε σε ένα καθαριστικό σαπουνάκι για να φύγουν και όλα τα τελευταία υπολείμματα από την επιδερμίδα μας και να κάνουμε το δεύτερο βήμα του καθαρισμού. Δεν μπορώ. Τι να σου πω. Όποιες το έχετε πάρει, θέλω από κάτω να μου πείτε τις δικές σας εντυπώσεις. Είμαι σίγουρη ότι συμπίπτουν με τις δικές μου. Πάλι μιλάμε για εταιρεία Καρίστεα, είναι το Cleansing Gel. Δεν έχει μέσα SLS, παρόλα αυτά κάνει πολύ ωραίο αφρό και πολύ ωραία σαπουνάδα στην επιδερμίδα, έτσι ώστε να νιώθεις πραγματικά ότι η επιδερμίδα σου καθαρίζει. Είναι εμπλουτισμένο με εκχύλισμα ελιάς, αλόης, αγκουριού, λεβάντας, χαμομηλιού και καλέντουλας, πολύ ήπια καθαριστικά που δεν διαταράσσουν το pH της επιδερμίδας σου, αλλά παράλληλα καθαρίζουν και σου αφήνουν την επιδερμίδα λαμπερή, καθαρή, ενυδατωμένη. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ κατά τη χρήση του είναι το άρωμα φρεσκάδας και αυτή η δροσιά που δίνει στο πρόσωπό μου, και ενώ ταυτόχρονα αισθάνομαι ότι το πρόσωπό μου καθαρίζει, δεν αισθάνομαι καθόλου να το ερεθίζει και να το τραβάει. Το επόμενο καθαριστικό που θα σου δείξω είναι για πιο ειδικές περιστάσεις. Πρόκειται για το καθαριστικό με σαλικυλικό οξύ από τη CeraVe. Και θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι το σαλικυλικό οξύ, το συγκεκριμένο καθαριστικό, το SA Smoothing Cleanser, είναι σε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, πράγμα που σημαίνει ότι κάνει μια πάρα πολύ ήπια απολέπιση, καθαρίζει δηλαδή και αποφράσει τους σπόρους πιο επιφανειακά. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι σε μέρες που αισθάνομαι να βγάζω έντονη λιπαρότητα, μπορώ να το χρησιμοποιήσω ακόμα και κάθε βράδυ. Το καλοκαίρι δηλαδή, εγώ που το βράδυ, εντάξει, άστο το τι λιπαρότητα έχει καθίσει στο πρόσωπό μου πάνω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αν είσαι λιπαρή, είμαι σίγουρο ότι με νιώθεις και με καταλαβαίνεις. Υπάρχουν βραδιές, εκείνες τις πάρα πολύ ζεστές μέρες, που θα το χρησιμοποιήσω χωρίς φόβο κάθε βράδυ. Ακριβώς επειδή το ποσοστό του σαλικυλικού οξέως είναι χαμηλό και επειδή είναι ένα προϊόν το οποίο ξεπλένεται από την επιδερμίδα, δεν σε εμποδίζει, αν είσαι έμπειρη, να συνεχίσεις τη ρουτίνα σου ακόμα και με ρετινόλη και με οποιοδήποτε ενεργό συστατικό, χωρίς να ερεθίσεις και χωρίς να έχεις αρνητικές αντιδράσεις στο δέρμα σου. Λατρεμένο, αγαπημένο και αυτό.
Και περνάμε σε δύο τόνερ που έβαλα στη ρουτίνα μου από τα Χριστούγεννα και μετά, δηλαδή το τελευταίο δίμηνο. Θα μου πεις, Ελένη, είναι τόσο μεγάλο και αρκετό το χρονικό διάστημα για να καταφέρουν δύο skincare προϊόντα να πούνε τόσο σύντομα στα αγαπημένα σου? Θα σου πω ότι τα αποτελέσματα που είδα στο δέρμα μου ήταν τόσο άμεσα και γρήγορα που ναι. Ο λόγος γίνεται για αυτά εδώ τα δύο. Πρώτα θα σου συστήσω από την εταιρεία Roundlamp το Mugwort Toner. Και για να μιλήσουμε και λίγο ελληνικά, Mugwort είναι η αψηφιά, ένα θεραπευτικό βότανο το οποίο έχει καταπραϊντικές ιδιότητες, ειδικά σε δέρματα σαν το δικό μου, το οποίο υποφέρουν από ακμή. Και τι εννοώ με αυτό? Η αψηφιά είναι εκείνο το συστατικό που μπορεί και καταπραϊνεί ερεθισμούς κοκκινίλες, επουλώνει τις φλεγμονές από τα σπυράκια που έρχονται και κάνουν που και που την εμφάνισή τους, την επίσκεψή τους, χωρίς καν να πάρουν ένα τηλέφωνο. Γεια σας, ήρθαμε. Έχει την ιδιότητα να μειώνει τη σοβαρότητα της ακμής και παράλληλα να ρυθμίζει την παραγωγή του σμίγματος. Στη σύνθεσή του θα βρεις και 4 τύπους διαφορετικών προβιωτικών και όπως έχουμε ξαναπεί, τα προβιωτικά είναι εκείνα τα συστατικά που βοηθούν, ενισχύουν τον επιδερμικό σου βραχμό. Εν κατακλείδη, πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο θα φωτίσει την επιδερμίδα σου, θα την βοηθήσει να δείξει πιο υγιή και στοχεύοντας την ενυδάτωσή της, θα αποκτήσει πάλι την ελαστικότητά της. Πριν καλά-καλά στεγνώσει αυτό εδώ το τόνερ στην επιδερμίδα μου, περνάω γρήγορα και βάζω το Essence από την COSRX, viral προϊόν πλέον. Είναι το Advanced Nail 96 Machine Power Essence με 96% έκρημα σαλιγκαριού. Η υφή του είναι ελαφρώς κολλώδης, ωστόσο όταν το εφαρμόζεις στο πρόσωπό σου απορροφάται και δεν αφήνει αυτή την αίσθηση στο πρόσωπό σου, τη γλίτσα που λέω εγώ, γιατί το φοβόμουν αρχικά. Και ας μιλήσουμε για τις ιδιότητες. Το έκρημα σαλιγκαριού έχει super duper αναπλαστικές ιδιότητες. Βοηθάει πάρα πολύ στην επούλωση του ταλαιπωρημένου δέρματος, βοηθάει πάρα πολύ στην εξάλληψη σημαδιών γύρανσης, στην εξάλληψη σημαδιών από ουλές, στην εξάλληψη σημαδιών ακμής, ενυδατώνει και καταπραίνει το δέρμα σε βάθος, ταυτόχρονα περιέχει μέσα υαλουρονικό νάτριο που είναι ένα είδος υαλουρονικού οξέως με πολύ χαμηλό μοριακό βάρος, το οποίο μπορεί να διεισδύσει αρκετά βαθιά στην επιδερμίδα και να την ενυδατώσει από μέσα προς τα έξω, ενισχύει τον επιδερμικό σου φραγμό και προσφέρει λάμψη και φωτεινότητα σαν τελικό αποτέλεσμα στην επιδερμίδα σου. Πολύ δυνατό κόμπο. Αυτά τα δύο προϊόντα όμως σε καμία περίπτωση δεν πάνε τα δυο τους μόνα τους. Στους 2/3 δεν χωρεί, εδώ όμως μπαίνει και παραμπαίνει τρίτος. Είναι η τριάδα η θαυματουργή της σούπερ ενυδάτωσής μου. Είναι ένα σούπερ μπουστάρισμα που κάνω εγώ αυτά τα τρία προϊόντα κάθε πρωί στην επιδερμίδα μου. Ποιο είναι το τρίτο φιλαράκι τους? Εννοείται το υαλουρονικό από την Καρίστεα. Το συγκεκριμένο υαλουρονικό είναι ένα σέρουμ 100% καθαρό. Είναι από εκείνα και τα προϊόντα που εγώ χρησιμοποιώ πάντα και ως βάση πριν από το μακιγιάζ. Καθότι το υαλουρονικό έχει αυτή την ιδιότητα, μπαίνοντας μέσα στην επιδερμίδα, να την κάνει να φαίνεται πιο πλάν, πιο γεμάτη, πιο σφριγγυλή. Εννοείται ότι αποκαθιστά τα επίπεδα υγρασίας της επιδερμίδας σου, κάτι που ειδικά αν χρησιμοποιείς οξέα και ενεργά συστατικά όπως η ρετινόλη, το χρειάζεσαι εις διπλούν και επειδή η αντιγύρανση ξεκινάει από την ενυδάτωση, θέλω να δίνεις πάρα πολύ μεγάλη βάση και σημασία στην ενυδάτωση της επιδερμίδας σου, ακόμα και αν είσαι λιπαρή επιδερμίδα. Εγώ είμαι full λιπαρό κορίτσι, από ό,τι βλέπεις όμως από τα προϊόντα που σου δείχνω, δεν σταματάω ποτέ να την ενυδατώνω. Αν δεν μου ενυδατώνεις την λιπαρή επιδερμίδα, της δίνεις το λάθος, μα το εντελώς λάθος μήνυμα. Την αφήνεις να αφυδατώνεται, η επιδερμίδα σου νιώθει ότι χρειάζεται ενυδάτωση, οπότε τι κάνει, αναγκάζεται να παράγει περισσότερα έλαια για να αυτοενυδατωθεί. Και όλο αυτό είναι ένας κακός φαύλος κύκλος για εσένα. Γιατί εσύ όσο περισσότερα έλαια βγάζει η επιδερμίδα σου, τρίβεις για να φύγουνε και καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά παρά στο να έχεις μια έξαρση, μια φλεγμονή, γενικά να έχεις μια διατάραξη στην επιδερμίδα σου, όποια μορφή και αν πάρει αυτή. Τέλος, να σου πω για αυτό το προϊόν ότι είναι από εκείνα και τα υαλουρονικά που η επιδερμίδα μου απορροφά τόσο γρήγορα και άμεσα, δεν αφήνει αυτή την κολλώδη αίσθηση και νιώθω το δέρμα μου να γεμίζει. Και πάμε να περάσουμε σε 3 πολύ αγαπημένους μου ορούς παύλα σέρουμ. Θα ξεκινήσω με έναν πολύ αγαπημένο ορό βιταμίνης C από την εταιρεία Predatre και ονομάζεται Sweet Vitamin C Serum. Ονομάζεται Sweet γιατί η μυρωδιά του είναι πραγματικά τόσο γλυκιά. Μυρίζει άνθος εσπεριδοειδών. Όταν μιλάμε για ορό βιταμίνη C, μιλάμε για αντιοξείδωση. Αντιοξείδωση τι σημαίνει? Η βιταμίνη C έχει την ιδιότητα να καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται από ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Προστατεύει από έξω προς τα μέσα την επιδερμίδα μας. Αυτό που μου αρέσει και λάτρεψα στο συγκεκριμένο ορό είναι ότι δεν περιέχει καθαρό ασκορβικό οξύ μέσα, αλλά ένα παράγωγό του, το οποίο ονομάζεται ethyl ascorbic acid. Πρόκειται ουσιαστικά για εθυλακωμένη
βιταμίνη C, η οποία όσο βρίσκεται μέσα σε αυτό εδώ το μπουκαλάκι, είναι ανενεργή. Ενεργοποιείται με το που θα την εφαρμόσεις στο πρόσωπό σου και από εκεί και πέρα ξεκινάει τη δράση της. Κάτι που καθιστά το συγκεκριμένο ορό ιδανικό ακόμα και για ευαίσθητα δέρματα που μέχρι τώρα είχαν μια δυσανεξία στη βιταμίνη C. Παρ' όλα αυτά η δράση της είναι άμεση και τα πρώτα αποτελέσματα της λάμψης θα τα δεις με τον πρώτο μήνα. Και όσο συνεχίζεις εσύ να είσαι συνεπής στη χρήση της, κάθε μα κάθε πρωί, πάντα σε συνδυασμό με το αντιλιακό σου, θα βοηθήσει πάρα πολύ στον ομοιόμορφο τόνο της επιδερμίδας. Είναι ιδανικό συστατικό η βιταμίνη C για κορίτσια που έχουν ανομοιόμορφο τόνο. Εγώ υποφέρω, πλέον σε πληροφορώ ότι το πρόβλημα της επιδερμίδας μου δεν είναι πια η ακμή. Είναι δύο έντονες μαύρες πανάδες εδώ, μία εδώ, το κλασικό μουστάκι. Και εμένα μου κάνει και αντίστροφη πανάδα το πρόσωπο λόγω και της ακμής. Έχω δύο άσπρα σημάδια δίπλα στην πανάδα, ένα εδώ και τώρα άρχισε να μου φτσκάει και ένα από εδώ. Εντάξει, θα το αντιμετωπίσω και όταν θα το αντιμετωπίσω θα στο δώσω και εσένα να σου πω βρήκα τη λύση μας, βρε κορίτσια. Ταυτόχρονα η βιταμίνη C να ξέρεις ότι έχει και αντιγυραντικές ιδιότητες, καθώς διεγείρει την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης που υπάρχει ήδη στο δέρμα μας, άρα βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας σου, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει και ενυδάτωση και ανάπλαση. Επόμενος ορός που θα σου δείξω είναι από την εταιρεία Helia D, τον έχω προμηθευτεί από το makeup.gr και είναι ένας ορός, peptide filler ονομάζεται. Είναι ένας ορός τίγκα στο πεπτίδιο. Και όταν μιλάμε για πεπτίδιο, εννοούμε για τριπεπτίδια, τετραπεπτίδια, copepeptides. Τα πεπτίδια, φίλες μου αγαπημένες, έχουν σούπερ αντιγυραντικές ιδιότητες. Βοηθάνε έτσι ώστε να γεμίζουν λεπτές γραμμές και ρητίδες. Βοηθάνε πάρα πολύ στην ανόρθωση του περιγράμματος του προσώπου. Με αποτέλεσμα να επαναφέρουν τη φρεσκάδα και την νεανικότητα στο δέρμα μας. Είναι ένας πολύ λεπτόρευτος ορό, έτσι ώστε να μπορεί να διεισδύει στις ακόμα βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδα μας και να κάνει τη δουλίτσα του καλά-καλά. Ωστόσο, εάν μιλάμε για αντιγύρανση, η βασίλισσα της αντιγύρανσης είναι η ρετινόλη. Θα την πω ρετινόλη για να συνεννοηθούμε, γενικώς τα ρετινοειδή. Ο ορός που μου άλλαξε τον τελευταίο μήνα την επιδερμίδα είναι ο συγκεκριμένος από την So By Me. Πλέον τον θεωρώ ένα από τους καλύτερους ορούς με ρετινοειδή. Είναι ο Retinol Intense Reactivating Serum. Έχει 0,1% ποσοστό ρετινόλης, ρετιναλδεΐδη και μπακουκιόλη. Έχει μια γαλακτερή, λεπτόρευστη αρκετά υφή και αυτό που παρατήρησα ήταν ότι από την πρώτη κιόλας χρήση άρχισε να με κάνει που ονομάζεται στο χώρο του skincare purging. Δηλαδή, άρχισε να μου φέρνει και να μου σκάει προς τα έξω βαθύτερα σπυράκια που υπήρχαν. Αυτό σημαίνει ότι έκανε πολύ γρήγορα κυταρική ανανέωση. Τώρα που είμαι κοντά στον μήνα χρήσης, 3 εβδομάδες, εγώ επειδή ήδη χρησιμοποιούσα ρετινόλη, κατευθείαν τον έκανα ένταξη 3 φορές την εβδομάδα στη ρουτίνα μου. Περιττό να σου πω ότι αφού έγινε το purging, κάτι που μου έχουν μείνει κάτι ελάχιστα. Ένα εδώ, είχα βγάλει στην αρχή εδώ, έβγαλα στις περιοχές που έτσι κι αλλιώς έβγαζα σπυράκια. Αρχίζει η επιδερμίδα μου και λάμπει. Έχει αρχίσει και αλλάζει η υφή της επιδερμίδας μου, η αναγλυφότητά της. Κορίτσια, είναι ένας ορός που εάν έχεις ήδη ξεκινήσει με κάτι πιο ήπιο τη ρετινόλη, είσαι δηλαδή μεσαία ως πιο έμπειρη χρήστης, με κλειστά μάτια πας εδώ. Και έρχομαι να σου βάλω τώρα εδώ σφίνα, 2 μάσκες και θα την βάλω τις μάσκες αυτές εδώ σφίνα, γιατί κολλάει η μία από τις 2 εδώ. Είναι και οι 2, κάτσε να τις πάρουμε μαζί, από την Καρίστεα. Σου έχω ξαναμιλήσει για τις συγκεκριμένες, θα μιλήσω ποτέ για την αντιγυραντική μάσκα και σου μιλάω για αυτήν γιατί τις βραδιές που εγώ βάζω ρετινόλη, την μπουστάρω με αυτήν εδώ τη μάσκα. Είναι η αντιγυραντική, έχει μέσα μικροσφαιρίδια κρυσταλλικής ρετινόλης και βιταμίνης ε. Για την ακρίβεια έχει retinyl palmitate. Είναι, καθώς θα την εφαρμόσεις, θα δεις ότι υπάρχει, έχει μέσα μικρούς κόκκους, τους οποίους εάν πιέσεις ελαφρά στο δέρμα σου κατά την εφαρμογή της μάσκας, αυτοί απελευθερώνουν την ρετινόλη και τη βιταμίνη ε. Έρχεται λοιπόν η μάσκα, την αφήνεις σε ένα τετατάκι και την ξεπλένεις μετά με νεράκι και προετοιμάζει την επιδερμίδα σου για να δεχτεί και να απορροφήσει ακόμα καλύτερα τον ορό της ρετινόλης. Σωστό μπουστάρισμα με λίγα λόγια. Ήδη από την πρώτη χρήση θα δεις πιο λαμπερό και πιο φωτεινό το πρόσωπό σου. Αλλά ακόμα κι αν είσαι από εκείνα τα κορίτσια που δεν χρησιμοποιούν ρετινόλη, είτε επειδή το δέρμα τους δεν την αντέχει, είτε επειδή την φοβάστε, το γεγονός ότι περιέχει retinyl palmitate, που είναι πολύ ήπιο παρά
παράγωγο της ρετινόλης, καθιστά αυτή τη μάσκα μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Προσφέρει αντιγύρνηση. Αυξάνει την παραγωγή κολαγόνου στην επιδερμίδα σου. Θα βοηθήσει πάρα πολύ με τον ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα σου. Καθότι περιέχει και σε αμπάτερ και έλαιο αμυγδάλου και νιασιναμίδη και σεντελασιάτικα, θα ενυδατώσει την επιδερμίδα σου και θα βοηθήσει πάρα πολύ στη μείωση των ρητίδων και των λεπτών γραμμών. Η άλλη μάσκα που έχει λατρέψει το πρόσωπό μου, δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο, είναι η μάσκα ύπνου. Τη συγκεκριμένη την εφαρμόζεις ως τελευταίο βήμα στην βραδινή σου περιποίηση. Την αφήνεις να δράσει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Εσύ κοιμάσαι και η μασκούλα σου δουλεύει. Κύρια συστατικά της, χαμούλης. Γίνεται χαμός εδώ πέρα μέσα. Νιασιναμίδη, πρεβιωτικά, προβιωτικά, seed oil, jojoba oil, σκουαλάνιο, σεντέλα συντάτικα, εκχύλισμα αγκουριού. Ναι, όλα αυτά τα έχουν χωρέσει εδώ πέρα μέσα. Εκεί στην καρίστεα. Τι θα σου προσφέρει? Πλούσια και βαθιά ενυδάτωση, ενίσχυση επιδερμικού βραγμού, ανάπλαση, αντιγύρανση, έχει αντιφλεγμονώδεις δράσεις, έχει καταπραϊντικές δράσεις, έχει αντιοξυδοτικές δράσεις. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ με την εξομάλυνση του ανομοιόμορφου τόνου της επιδερμίδας σου. Και γενικά είναι μια μάσκα που ηρεμεί το δέρμα μετά από μια στρεσογόνα και έτσι πιεστική ημέρα. Εκεί που εσύ έχεις τσιτώσει, φοράς τη μασκούλα σου και το βράδυ αυτά όλα έρχονται και ηρεμούν. Ξυπνάς με ένα φρέσκο και λαμπερό πρόσωπο, έτοιμη να δράξεις και την επόμενη μέρα. Και πάμε να σου μιλήσω για δύο αγαπημένες, λατρεμένες κρέμες προσώπου. Η μία είναι από την εταιρεία Herb Store, η κρέμα με σαλιγκάρι. Για τις ιδιότητες του σαλιγκαριού μιλήσαμε, να μην σου τα ξαναπώ. Θέλω να σου πω ότι αν είσαι ξηρή αφυδατωμένη επιδερμίδα, πρωί βράδυ. Έχει πολύ πλούσια και βελουδένια σύσταση. Αν είσαι λιπαρή, μόνο βράδυ, μην τη φοβάσαι όμως. Είναι μία κρέμα που αφήνει μία βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα, αναπλάθει, ενυδατώνει την επιδερμίδα. Τις βραδιές που τη χρησιμοποιώ, ξυπνάω με γεμάτο πρόσωπο, το πρόσωπό μου το αισθάνομαι παιδικό. Αν εξαιρέσεις τα σημαδάκια της ακμής και τα λοιπά, ως προς τη σφριγγυλότητά του και την ελαστικότητά του, έχει επανορθωθεί φουλ. Αλλά σου ξαναλέω, αν είσαι λιπαρή, είναι βαριά κρέμα. Θα μου τη χρησιμοποιείς μόνο βράδυ, όπως κάνω και εγώ. Ωστόσο, εάν μια κρέμα κορίτσια σας πέφτει βαριά, μην τη φοβάστε. Βάλτε την βράδυ για να μπορέσει το δέρμα σας να πάρει όλα τις αθρεπτικά συστατικά. Τώρα, η κρέμα που χρησιμοποιώ το πρωί σαν λιπαρή επιδερμίδα είναι και πάλι από την Καρίστεα. Είναι η Hydro Repair Face Cream με προβιωτικά και νιασιναμίδη. Έχει τόσο σούπερ λεπτόρευστη υφή, απορροφάται άμεσα από την επιδερμίδα μου. Τα πρεβιωτικά και τα προβιωτικά την ενυδατώνουν και την ενισχύουν. Η νιασιναμίδη είναι εκεί για να ρυθμίσει τη λιπαρότητα, για να με βοηθήσει με τις πανάδες μου και γενικά με τις σουλές μου. Την έχει κατευχαριστηθεί η επιδερμίδα μου και δεν τη φοβάμαι γιατί δεν μου βγάζει καμία λιπαρότητα. Και έχω να κλείσω με τρία άσχετα μεταξύ τους προϊόντα. Τα Mist από τη Herb Store, τα θες. Εγώ συγκεκριμένα έχω αυτή τη στιγμή με το ροδόνερο. Το επόμενο που θα πάρω είναι το Mist Αγκουριού. Είναι για όλες τις ώρες, για όλες τις χρήσεις. Όταν θέλεις να βάλεις στο πρόσωπό σου ένα προϊόν το οποίο θέλει νοπή επιδερμίδα, ψεκάζεσαι, τελείωσες. Όταν θέλεις να φρεσκάρεις την επιδερμίδα σου για να ανανεώσεις το μακιγιά σου. Τι να σου πω, το καλοκαίρι ίδρωσες, ζεστάθηκες, ψεκάζεσαι. Τα πίνω 10-10, δεν έχουν κανέναν ερεθιστικό συστατικό, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα κακό στην επιδερμίδα σου. Τα χρησιμοποιείς άφοβα, ανά πάσα ώρα για οποιαδήποτε ανάγκη της επιδερμίδας σου. Κρέμα ματιών. Χτυπιέμαι για αυτή την κρέμα ματιών. Όχι απλά χτυπιέμαι για αυτή την κρέμα ματιών. Σε παρακαλώ να την πάρεις αυτή την κρέμα ματιών. Εννοείται είναι η κρέμα ματιών της Καρίστεα, με πλούσια ενυδατικά ελαία. Ωραία, πλούσια, ενυδατική υφή. Απλώνεται και απορροφάται άμεσα, αλλά γεμίζει την περιοχή και ενυδατώνει άμεσα την περιοχή κάτω από τα μάτια. Η εφαρμογή του κονσίλερ μετά είναι παιχνιδάκι, δεν θα σπάσει επειδή έχεις ενυδατώσει σωστά το δέρμα σου και ταυτόχρονα κάνει σούπερ αντιγύρανση, διότι περιέχει ένα σύμπλεγμα πεπτιδίων. Μέσα είναι και το Matrix Seal, το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό και σούπερ πεπτίδιο, βοηθάνε πάρα πολύ, έτσι ώστε να αυξηθεί, είπαμε, το κολαγόνο. Και το κολαγόνο, επειδή φθήνει με τα χρόνια, όσο περνάμε έχουμε και λιγότερη παραγωγή κολαγόνου, χρησιμοποιούμε συστατικά που αυξάνουν την παραγωγή του για να διατηρούμε το δέρμα μας νεανικό. Και θα κλείσω αυτό το τουρνουά με ένα αντιλιακό που μετά από 2 χρόνια κατάφερε να αντικαταστήσει το αντιλιακό από Thank You Farmer για το οποίο σου χτυπιόμουνα. Το καινούργιο αντιλιακό που ήρθε και κούμποσε με την επιδερμίδα μου είναι από την εταιρεία Purito, το Daily Go to Sunscreen με SPF 50. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι
Έψαχνα πάρα πολύ καιρό ένα τηλιακό που να μην περιέχει νιασυναμίδη. Γιατί νιασυναμίδη εδώ, νιασυναμίδη εκεί, νιασυναμίδη παραπέρα. Ένιωθω ότι κάπου έχω χάσει τον έλεγχο και βάζω περισσότερο ποσοστό νιασυναμίδη. Του τη βαραίνω πάρα πολύ το πρόσωπό μου. Το ποσοστό νιασυναμίδη που είναι ανεκτό από τι περισσότερε επιδερμίδε είναι το 5%. Και καλό είναι αυτό να μην υπερβαίνεται. Οπότε, επειδή σε πάρα πολλά προϊόντα από ό,τι είδε υπάρχει νιασυναμίδη, ήθελα συγκεκριμένα ένα προϊόν, ένα τηλιακό χωρί νιασυναμίδη. Ναι. Και όχι απλά το βρήκα. Βρήκα εκείνο το τηλιακό που απορροφάται άμεσα από την επιδερμίδα. Δεν αφήνει αυτή τη λευκή αίσθηση του αντιλιακού, αυτό το δεν μ' αρέσει καθόλου, πολύ δύσκολο προϊόν ρε κορίτσια το αντιλιακό. Όσο απαραίτητο είναι, τόσο δύσκολο είναι να βρεις εκείνο εκεί που θα ταιριάξει την επιδερμίδα σου. Προσφέρει προστασία και από UVA και από UVB ακτίνες. Μέσα θα βρεις επίσης μάδεκα σωσίδι και σεντέλα σιάτικα που βοηθούν πάρα πολύ στην καταπράνηση του δέρματος και στην ενυδάτωση και είναι πάρα πολύ ωραίο και ως βάση για μακιγιά, γιατί δεν κάνει το γνωστό flashback κάτω από το foundation. Και το καλύτερο σου το έχω αφήσει για το τέλος. Τα διαμαντάκια που σου έχω δείξει από την Καρίστεα μπορείς τώρα να τα κάνεις και εσύ δικά σου με μείον 20% έκπτωση που τρέχει από σήμερα και θα διαρκέσει για 48 ώρες με τον κωδικό ELENE20. Είναι ένα δώρο που κάνει η Καρίστεα σε εσάς μέσα από το δικό μου βιντεάκι. Και να σου θυμίσω ότι στην Καρίστεα, εκτός από τα super duper skin care προϊόντα, θα βρεις τα καλύτερα αφρόλουτρα, τις καλύτερες κρέμες σώματος και τα πιο ευωδιαστά και με διάρκεια αρώματα. Μπαίνεις τώρα στο site της Καρίστεα, περιηγήσου, βάλε στο καλάθι τα αγαπημένα σου και πριν κάνεις την ολοκλήρωση της παραγγελίας σου, βάλε τον κωδικό ELENE20 και απόλαυσε και την έκπτωσή σου. Και όπως καταλαβαίνεις, ένα ακόμα βιντεάκι μας έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Με αφορμή τη γιορτή της γυναίκας που ήταν την Παρασκευή, θέλω να σου πω για ακόμα μία φορά, παρόλο που στο είπα και στο Instagram, χρόνια πολλά. Να γιορτάζεις κάθε μέρα. Να γιορτάζεις κάθε μέρα που είσαι γυναίκα. Γιατί το να είσαι γυναίκα είναι τελικά προτέρημα. Το να είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος συναισθήματα, το να είσαι ένας άνθρωπος που ζει την κάθε του στιγμή, που βιώνει, που αισθάνεται την κάθε του στιγμή, είναι προτέρημα. Το να είσαι ένας άνθρωπος πολυδιάστατος και ένας άνθρωπος που μπορεί και διεκπεραιώνει και διαφορετικούς ρόλους στην καθημερινότητά του, είναι προτέρημα. Το να είσαι ένας άνθρωπος που μπορούν τόσες λέξεις να τον χαρακτηρίζουν, είναι προτέρημα. Στο να είσαι ένας άνθρωπος που είσαι τόσο σημαντικός στη ζωή τόσων πολλών και διαφορετικών ανθρώπων ταυτόχρονα, είναι προτέρημα. Το μεγαλύτερο προτέρημα όμως που πρέπει να θυμάσαι για εσένα είναι να αγαπάς πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου. Να τον φροντίζεις, να τον γεμίζεις με ό,τι θετικό βρίσκεις γύρω σου, να τον ακούς, να τον νοιάζεσαι, να τον αφουγκράζεσαι και γενικά μην ξεχνάς να είσαι εσύ, να είσαι ο εαυτός σου. Μην χάνεις την ταυτότητά σου για τίποτα και για κανένα. Εγώ μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι σου στέλνω άπειρα φιλιά.